συντάγματος, δεν υπάρχει σύνταγμα, κύριε. Θα επικαλεστώ τα κανόνια του άμυνα 4, τα εκοντελεύτια παραδείγματα, και πρέπει σε κάποια φάση πρέπει εμείς να δούμε τι θα κάνουμε. Λίγο πολύ με αυτό που λέει ο κ. Αντεριάδη, λίγο πολύ αυτό που λέει και ο Ράδη. Δηλαδή, δεν υπάρχει σύνταγμα, έχει καταλήξει το. Τρίτο. Καμία απόλυση, καμία ειδικοποίηση. Δηλαδή, ουσιαστικά ένα προτερό όχι στον ευρυελευθερισμό. Το πρίμα είναι ότι όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται πάνω δεν έχουν να μα πούν, δηλαδή, λέμε νέο ευρυελευθερισμό ή όχι. Αλλά κανείς δεν έχει να προτείνει ένα οικονομικό μοντέλο διαχείρισης του κράτους, καινούργιο, διαφορετικό. Δηλαδή, πάμε στο παλιό, η ζημάνη, η κοντρέα, ο Παπαδρέου, θα κάνουμε τη χώρα αποικία μέσω των χρεών. Γιατί αυτή τη στιγμή αποικία είμαστε. Και πολλοί που κόλλουν από παλιά επανάσταση, έχουμε τι παράνοιε, έχουμε ακόμα τι νόμιλε. Έχουμε πάντως ξεφύγει εντελώς από αυτό που ήμασταν σαν κράτος. Και τελευταίο, να μην κλείσει κανένα παιδικό σταθμό. Τουλάχιστον αυτό μπαίνει στο πολυνομοσχέδιο σε πάνω, δηλαδή περίπου αλληλοκαλύπτονται. Σε αυτά τα βασικά σημεία θα θέλαμε να κινηθούμε και να περιμένουμε και την απόφαση, να δούμε τι, και να συμπορευτούμε και με την απόφαση την οποία θα πάρει η ΚΕΔΕ από σαν όργανο. Αυτή είναι πολύ ευκαιρία. Να δούμε και εκεί και να αν υπάρχει κάτι το οποίο να εξορίξουμε, το ξέρω εγώ πάλι όλοι μαζί όπως πάντα.